Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στη σημερινή εκπομπή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα σύντομο απολογισμό της χρονιάς που έφυγε σε σχέση με τον τουρισμό. Μαζί μας είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΙΞΕ, κύριος Ζαχαρίας Ιωαννίδης. Κύριε Ιωαννίδη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Τι κράταμε από τη χρονιά που έφυγε? Είσαστε σε θέση να δηλώσετε ικανοποιημένοι? Απερίφραστα θα πρέπει να πούμε ότι με βάση τις επιδόσεις όπως καταδεικνύονται από τα στατιστικά στοιχεία, η χρονιά έκλεισε ικανοποιητικά με θετικά πρόσημα τόσο στις τουριστικές αφίξεις όσο και στα έσοδα από τον τουρισμό. Θα πρέπει να κάνοντας την ανασκόπηση της χρονιάς να πούμε ότι άρχιζε η περσινή χρονιά με πολύ δυσίωνες προοπτικές. Να θυμηθούμε ότι τον Ιανουάριο είχαμε το τραγικό κατάληξη με το κλείσιμο των κυπριακών αερογραμμών και τη δεδομένη αρνητική πορεία που προδιαγράφεται για τις τουριστικές αφίξεις από τη δεύτερη σε μέγεθος αγορά τροφοδότημα στη Ρωσία. Το πρώτο σκέλος, και αν θέλετε με βάση αυτές τις προδιαγραφές, είχαν τεθεί και οι αντίστοιχοι στόχοι ώστε ακριβώς να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες που αναμένονταν από αυτές τις δύο αρνητικές εξελίξεις. Στο πρώτο σκέλος, με το κλείσιμο των κυπριακών αερογραμμών, η άμεση κινητοποίηση ήταν πώς να αναπληρωθούν οι θέσεις, η χωρητικότητα σε θέσεις που εξυπηρετούνταν από τις κυπριακές αερογραμμές από κύριες βασικές αγορές τροφοδότες, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, το γειτονικό Ισραήλ. Και έτσι με ικανοποίηση, ναι, βλέπουμε ότι από αυτές τις κύριες αγορές όχι μόνο αναπληρώθηκε η απώλεια των θέσεων που είχαν οι κυπριακές αερογραμμές, αλλά πετύχαμε και θεαματικές αυξήσεις όσον αφορά την άφιξη τουριστών. Συγκεκριμένα, από την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, πέρσι η χρονιά έκλεισε με 19% αύξηση σε τουριστικές αφίξεις. Από την αγορά της Ελλάδας η αύξηση είναι της τάξης του 30% στις τουριστικές αφίξεις. Από δε την αγορά του Ισραήλ, την γειτονική αγορά του Ισραήλ, φτάσαμε επίπεδα ρεκόρ σχεδόν 100.000 Ισραηλινών τουριστών με μία αύξηση πέραν του 40% για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Άρα το πρώτο σκέλος έχει επιτευχθεί ως στόχος. Στο δεύτερο σκέλος που ήταν η ελαχιστοποίηση των απολειών από τη ρωσική αγορά, αυτό έχει και εδώ επιτευχθεί, μια και οι αρχικές εκτιμήσεις πέρσι στις αρχές του 2015 ήταν ότι το σύνολο του εξερχόμενου τουρισμού από τη Ρωσία προς όλους τους ευρωπαϊκούς προορισμούς αναμένεται να σημειώσει μείωση μεταξύ 30% και μέχρι και 50% σε κάποιες αγορές, που όπως και έγινε σε κύριες αγορές της Ευρώπης, που είχαν σημαντικότατη μείωση πέραν του 50% όσον αφορά το ρωσικό τουριστικό ρεύμα. Στη δική μας περίπτωση και λόγω και των συντονισμένων ενεργειών που έχουν γίνει, έχουμε κατορθώσει η μείωση από τη ρωσική αγορά να περιοριστεί κάτω του 20% και συγκεκριμένα πέριξ του 17%. Συνεπώς, οι δύο βασικοί στόχοι που είχαν τεθεί έχουν επιτευχθεί και αυτό θα πρέπει να μας αφήνει ικανοποιημένους. Λέγοντας αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι παράλληλος και διαχρονικός στόχος ήταν και παραμένει η επιμήκυση της τουριστικής περίοδου. Και σε αυτόν τον τομέα, λόγω και εξωγενών παραγόντων, έχουμε πετύχει ώστε να είχαμε σημαντικότερες αυξήσεις στους μήνες πέραν της καλοκαιρινής περίοδου, όπως τον Μάρτιο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, που ήταν διψήφιου μεγέθους αυξήσεις του τουριστικού μας ρεύματος. Ακριβώς. Τα προβλήματα των γειτονικών χωρών λειτουργούν θετικά όσον αφορά τον τουρισμό σε εμάς. Αναμένεται αυτό το ρεύμα, το οποίο σημειώθηκε τους τελευταίους μήνες του χρόνου, να υπάρχει και συνέχεια κάτω 2016. Πρώτιστα, σωστά έχετε επισημάνει, κύριε Χριστοδούλου, ότι ο τουρισμός ακολουθεί τον κανόνα των συγκοινωνούντων δοχείων. Η δυσπλαγία, οι αντιξότητες σε ένα προορισμό αυτόματα δημιουργούν πιέσεις προς τα κάτω και όπως τα συγκοινωνούν τα δοχεία δημιουργούν θετικές προοπτικές προς τους άλλους προορισμούς. Και αυτό παρατηρήθηκε αναλύοντας τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού όσον αφορά τις τουριστικές επιδόσεις του συνόλου των τουριστικών προορισμών της Μεσογείου. Βλέπουμε, λόγω και των γνωστών τραγικών γεγονότων που είχαν επισυμβεί τον περασμένο Ιούνιο στην Τινησία,
αλλά και μετά τα τραγικά συμπάντα στην Αίγυπτο και την Τουρκία, αυτοί οι προορισμοί να παρουσιάζουν αρνητικό πρόσημο και όλοι οι άλλοι μεσογειακοί προορισμοί να παρουσιάζουν θετικό πρόσημο στις τουριστικές τους επιδόσεις. Αυτά δεν είναι κάτι που πρέπει να επιχαίρει κάποιος. Διότι εμείς ως υπηρέτες του παγκόσμιου τουρισμού έχουμε ως αποστολή, αν θέλετε, την εμπέδωση και καλλιέργεια της ειρήνης, το αλληλοσεβασμό μεταξύ των πολιτισμών και την ανοχή στη διαφορετικότητα. Και αυτά αποτελούν και τα κίνητρα, αν θέλετε, για την διακίνηση εκατομμυρίων τουριστών ανά το παγκόσμιο για να γνωρίσουν νέα ήθη και έθιμα, νέους πολιτισμούς και μέσα από την αρμονική ακριβώς και αγαστή συνύπαρξη των τουριστών με τον γηγενή πληθυσμό να εμπεδώνεται η ειρήνη και ο αλληλοσεβασμός. Λέγοντας αυτά, θα πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, να αντικρίσουμε στα μάτια και γι' αυτό και το πρόσφατο συνέδριό μας το ετήσιο της περασμένης Τρίτης με θέμα στιγμές αλήθειας, πώς ευθυγραμμίζουμε τις ευκαιρίες με συλλογική δράση για να δημιουργήσουμε ακριβώς τις προϋποθέσεις για αυτοδύναμη, συνεχή, ανωδική πορεία της τουριστικής μας ανάπτυξης. Στα πρώτα χρόνια, θα έλεγε κάποιος, του τουρισμού στην Κύπρο, το βασικό μας στήριγμα, ή τουλάχιστον ένας καλός πελάτης, ήταν οι σκανδιναβικές χώρες. Αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον αυτή την εντύπωση υπάρχει. Σε ποιο βάθμο βρισκόμαστε σε σχέση με αυτές τις χώρες? Έχει πέσει? Είναι οι μοναδικές, η εξαίρεση του κανόνα, όπου οι αγορές τροφοδότες μας κατά την περσινή χρονιά σημείωσαν υστέρηση. Υπάρχει εξήγηση αυτό? Πρόσημα, και ο λόγος, θα έλεγα, είναι ότι έχει αποδυναμωθεί, αν θέλετε, και η προσπάθεια μέσω και της κατάργησης του γραφείου του ΚΟΤ στη Σκανδιναβία να μην έχουμε την αμεσότητα της επαφής και την αναγκαία στήριξη προς τους διοργανωτές ταξιδίων, ώστε να βάλουν και να πάρουν το ρίσκο των δικών τους ναυλωμένων πτήσεων στο βαθμό που το έκαναν τα προηγούμενα χρόνια. Γίνεται μία αναθέρμανση της προσπάθειας ακριβώς, διότι είναι και αγορές, ιδιαίτερα της Βόρειας Ευρώπης, όπου το συγκριτικό πλεονέκτημα της Κύπρου, ιδιαίτερα όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας, με τις ήπιες θερμοκρασίες μας, την ηλιοφάνεια, την οποία προσφέρει η Κύπρος απλόχερα, και συνεπώς είναι ένα βασικό κίνητρο που θα μπορούσαμε ακριβώς με πιο αποτελεσματικούς τρόπους marketing, διείσδυσης και επαφών με τους συνεργάτες μας των σκανδιναβικών αγορών, να επαναφέρουμε αυτές τις αγορές στα, αν θέλετε, ακόμη και καλύτερα επίπεδα από ό,τι είχα σημειωθεί στο παρελθόν. Επιτρέψτε μου εδώ να αναφέρω ότι κλασική περίπτωση της διολύσθησής μας είναι η φιλανδική αγορά. Ξέρετε ότι τη δεκαετία του 80 οι Φιλανδοί επέλεγαν, φυσικά ήταν και τα οικονομικά δεδομένα διαφορετικά τότε, να διαχυμάζουν στην Κύπρο. Δηλαδή ερχόντουσαν με την τελευταία καλοκαιρινή πτήση του καλοκαιρινού προγράμματος, έμεναν στην Κύπρο τη διάρκεια του χειμώνα και επέστρεφαν πίσω στη Φιλανδία με τις πρώτες καλοκαιρινές πτήσεις του επόμενου χρόνου. Το λέγω αυτό, και είχαμε φτάσει τη χρονιά ρεκόρ από τη Φιλανδία 120.000 Φιλανδών τουριστών. Και τώρα έχουμε καταντήσει κάτω στις 20 περίπου χιλιάδες Φιλανδούς τουρίστες ετήσια. Αυτό είναι μια κλασική περίπτωση του ότι αν γίνει συντονισμένα και με μεθοδικό τρόπο επαναπροσέγγιση, αν θέλετε, με όλο αυτό το βασικό κορμό των παλαιών τουριστών που είχαν έρθει στην Κύπρο τη δεκαετία του 80 και 90, έχουμε μια μαγιά κατά την Κυπριακή, πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε για να επαναφέρουμε αυτές τις αγορές στην ανωδική τους πορεία. Ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό κεφάλαιο γενικότερα στο θέμα τουρισμού της Κύπρου, και το έχουμε συζητήσει και εμείς αρκετές φορές, είναι οι αεροπορικές συνδέσεις. Κάνοντας μια σύγκριση, αν θέλετε, τον προηγούμενο χρόνο με τη χρονιά που έφυγε, υπάρχει πλέον καλύτερη αεροπορική σύνδεση με διάφορες χώρες, το μεγάλο θέμα με τις απευθείας πτήσεις κτλ.?
Χαίρομαι που το θίγεται, διότι είναι θέμα που ως Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων ήταν ένα από τα πάγια, αν θέλετε, ζητούμενα, διότι ως νησί η κύρια και, αν θέλετε, μοναδική οδός και μεταφορικό μέσο που θα μπορούσε να έρθει στην Κύπρο κάποιος είναι η αεροπορική σύνδεση. Και χάθηκε και πολύ περισσότερο όταν έκλεισαν και οι Κυπριακές αγορές. Ακριβώς. Και βασικός κανόνας, αν θέλετε, αρχή του τουρισμού είναι αν δεν υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση, δεν δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να υπάρχει μια συνεχής ανωδική πορεία του τουριστικού ή επιβατικού ρεύματος προς το νησί μας. Με ικανοποίηση θα πούμε και αν θέλετε και εν είδη μνημοσύνου προς τον αείμνηστο Τάσο Μητσόπουλο και σε συνέχεια με τον νυν Υπουργό Μεταφορών, βλέπουμε μια σταδιακή εφαρμογή της πολιτικής των ανοιχτών εθέρων, την οποία πρεσβεύαμε ως ΠΑΣΙΞΕ εδώ και δεκαετίες. Και βλέπουμε τα άμεσα ευεργετικά αποτελέσματα. Κλασικό παράδειγμα, η γειτονική χώρα του Ισραήλ. Με τη σταδιακή φιλελευθερωποίηση των πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών, έχουμε δει θεαματικές αυξήσεις της τάξης του 40 και 50% στην εισρωή τουριστικού ρεύματος από το Ισραήλ στην Κύπρο, καθεχρονικά τα τελευταία 3 χρόνια. Και αναμένουμε και αυτό να έχει συνέχεια κατά επόμενα χρόνια. Μάλιστα, να πω ότι σε πρόσφατη συνάντησή μας με τη νέα πρέσβυρα του Ισραήλ στην Κύπρο και την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε κάνει, μας έχει λεχθεί από την ίδια την πρέσβυρα ότι η Κύπρος, ακριβώς λόγω και της γειτνίασης ως ο πλησιέστερος ευρωπαϊκός προορισμός για τους Ισραηλινούς, έχει τις δυνατότητες, αν θέλετε, να φτάσουμε όχι τις 100.000 που φτάσαμε πέρσι τουρίστες, αλλά κάλλιστα μέχρι και 300.000 Ισραηλίδες τουρίστες καθεχρονικά στο νησί μας. Με την λειτουργία, ευελπιστούμε στο σύντομο μέλλον, και του Casino Resort, δημιουργούνται ακόμη καλύτερες προϋποθέσεις, όχι μόνο για την αγορά του Ισραήλ, αλλά θα έλεγα στην αντιμετώπιση πιο αποτελεσματικά του πάγιου στόχου της απάμβλησης της εποχικότητας του τουρισμού. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες ή αν έχουν γίνει, σε ποιο βαθμό θα συνεχίσουν κατά το 2016 όσον αφορά το κόστος, δηλαδή να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στο θέμα προορισμού? Εδώ είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση, αγαπητέ Χριστόδουλε, πώς συλλογικά και υπεύθυνα ακριβώς θα αντιμετωπίσουμε τα δύο κύρια προβλήματα προκλήσεις του κυπριακού τουρισμού. Το ένα, το έχουμε αναφέρει, είναι η εποχικότητα του τουρισμού και θέμα επιμήκυση της τουριστικής περίοδου ως πρώτο στάδιο αντιμετώπισης αυτής της πρόκλησης. Και το δεύτερο και εξίσου σημαντικό είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού μας προϊόντος. Λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους, η Κύπρος, λόγω και του υψηλού ποιοτικού επίπεδου, αλλά και των κατ' εμάς αδικαιολόγητα υπέρμετρα συγκριτικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίσουμε σε κύριους συντελεστές του κόστους μας, όπως είναι το θέμα του ενεργειακού κόστους, όπως είναι το θέμα του κόστους χρηματοδότησης για τις δανειοδοτήσεις, για τις αναγκαίες ανακαινήσεις και αναβαθμίσεις και εμπλουτισμό του ξενοδοχειακού προϊόντος, αλλά και εν γέννη των τουριστικών μας υποδομών, και το λειτουργικό εν γέννη κόστος που επηρεάζεται μέσα και από τις υπέρμετρες φορολογίες που επιβάλλονται, φορολογίες και τέλη στη ξενοδοχειακή μας βιομηχανία, που είναι σε πολλαπλάσιο βαθμό, πιστέψτε το, από τις αντίστοιχες φορολογίες που επιβάλλονται σε κύριους ανταγωνιστικούς μας προορισμούς προς τη δική τους ξενοδοχειακή βιομηχανία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, για να μιλούμε και τεκμηριωμένα, φόρος ακίνητης περιουσίας. Ξέρετε ότι στην Κύπρο τα ξενοδοχεία υφίστανται φορολογία ακίνητης περιουσίας περίπου 8πλάσια και 10πλάσια της αντίστοιχης που επιβάλλεται στα ελληνικά ξενοδοχεία, παραδείγματος χάρη, και σε άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς. Αυτά είναι συντελεστές κόστους που οπωσδήποτε δεν βοηθούν την προσπάθειά μας ακριβώς να πετύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Και παρά τα αυτά όμως, οι ξενοδόχοι, στα πλαίσια, αν θέλετε, και στις δικής τους εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δεν διστάζουν και το πράττουν να δίνουν ειδικές προσφορές προς τους συνεργάτες μας, διοργανωτές ταξιδίων, αλλά και τις αεροπορικές εταιρείες, ώστε ακριβώς
να δώσουν την όθηση για να υπήρξαν αυτά τα θετικά αποτελέσματα που απολαύσαμε ως κυπριακή οικονομία πέρσι από τον τουρισμό. Συνεπώς η έκκληση είναι όλοι ακριβώς να συμβάλλουμε συντονισμένα ώστε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και όχι να την επιδεινώσουμε περαιτέρω. Φτάνουμε προς το τέλος, μόνο τρία θα μας έχουν απομείνει. Επιβεβαιώνεται τις πληροφορίες με την ευκαιρία που μας έχουμε εδώ ότι αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες έχουν μεγάλο πρόβλημα με τις δανειοδοτήσεις τους. Αυτό είναι γεγονός και διαφαίνεται από τα επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας. Αληθεύει επίσης ότι πολλά ξενοδοχεία θα βγουν στο σφυρί. Εκείνο που θα έλεγα είναι ότι η πραγματικότητα λέει, και αυτό το λέμε και καταδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία, ότι ο κυπριακός τουρισμός διανύει περίοδο κρίσης από το 2001. Ενώ όλοι οι άλλοι ανταγωνιστικοί μας προορισμοί της Μεσογείου συνέχισαν μια ανωδική πορεία, εμείς όχι μόνο δεν σημειώσαμε ανωδική πορεία, αλλά είχαμε σημειώσει μια κατιούσα. Από τα 2,7 εκατομμύρια τουρίστες που είχαμε το 2001, παραπέαμε πέριξ των 2,3-2,4 εκατομμύρια τουρίστες ετήσια την τελευταία 15ετία και μόνο πέρσι καταφέραμε να πλησιάσουμε με τα 2.650.000 τουρίστες τη χρονιά ρεκόρ του 2001. Πιστεύω ότι, και παραλαμβάνω, η σημαντική προσέγγιση είναι με σύνεση, αυτοσυγκράτηση και συντονισμένα όλοι να βάλουμε τα δυνατά μας ακριβώς η χρονιά που διανύουμε να αποτελέσει χρονιά ρεκόρ επιδόσεων, αλλά το σημαντικότερο, θεμέλιο για μια συνεχή ανωδική πορεία του τουρισμού. Μέσα σε ένα λεπτό, αν είναι δυνατό, το 2016 ίσως και μακάρι να είναι χρονιά λύσης του κυπριακού προβλήματος. Αυτό θα βοηθήσει... Πρώτιστα συμμερίζομαι την ευχή απόλυτα και θα ήθελα να πω εφαντικά ότι μια επανενωμένη Κύπρος διανοίγει τεράστιες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης, ευημερίας, αλλά και προοπτικών για το σύνολο των Κυπρίων. Και το αξίζουμε, διότι είμαστε πρικισμένοι να βρισκόμαστε σε μια γεωγραφική θέση που είναι η φυσιολογική γέφυρα, αν θέλετε, που ενώνει τρεις Ηπείρους. Και με μια επανενωμένη Κύπρος και την οικονομική ανάπτυξη που θα προκύψει μέσα από αυτή, πιστεύω κάθε Κύπριος έχει κάθε δικαίωμα να νιώθει περήφανος, αλλά και σημαντικότερο, η νέα γενιά του τόπου που υποφέρει στο μεγαλύτερο βαθμό από όλες τις ηλικιακές ομάδες, να έχει ξανά ελπίδα και προοπτική για καλύτερες μέρες. Νομίζω είναι και το καλύτερο κλείσιμο της συζήτησης μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ώρα να πάμε κατευχή. Για την ευγενική πρόσκλησή σας.